Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Αχ, αυτό είναι που λένε άρωμα δυόσμου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχουμε φρέσκα μυρωδικά στην κουζίνα μας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ακόμα μια πολύ ωραία και εύκολη συνταγή. Θα κάνουμε κάτες, ναι, αυτά τα κατούδια που λέτε εδώ, με γαρίδες, μύδια, πιπεριές, έχω κρεμμυδάκι και φυσικά φρέσκο δυόσμο. Πολύ εύκολη συνταγή, την οποία όμως θα κάνουμε ένα μυστικό με τα κεφάλια της γαρίδας. Θα φτιάξουμε ένα γρήγορο, πολύ γρήγορο ζωμό και αυτό θα κάνει το φαγητό μας πολύ, πολύ πιο νόστιμο. Πάμε να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτή την συνταγή. 250 γραμμάρια γαρίδες, τις οποίες θα τις καθαρίσουμε. 250 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα. 400 γραμμάρια κάτες. Ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο. 4 φρέσκα κρεμμυδάκια καθαρισμένα, μία πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό ντομάτας, την μπασάτα που λέμε δηλαδή. Χρειαζόμαστε ένα ποτήρι αποφλοιωμένα ντοματάκια, 2-3 κουταλιές ψιλοκομμένο δυόσμο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε βάλει νερό για να βράσουμε τα ζυμαρικά μας και εδώ έχω τις γαρίδες, τις οποίες θα δείτε τώρα πώς καθαρίζω, γιατί θα χρειαστώ τα κεφάλια. Καταρχήν πρώτα βγάζω τα κεφάλια όλα σε ένα μπολ και μετά σιγά σιγά θα έχω το χρόνο μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά και να γίνει και ο ζωμός μου με τα κεφάλια της γαρίδας, να καθαρίσω το σώμα της γαρίδας από αυτό το μικρό φλοιό που έχει. Αυτά τα κεφάλια δεν θα τα πετάτε, γιατί έχουν όλη τη γεύση. Και θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, το οποίο τώρα θα το ψιλοκόψω. Εδώ, άρα, εδώ χωρίζουμε, όπως βλέπετε, κεφάλια γαρίδες και το σώμα της γαρίδας. Ξεπλένω τα χέρια μου και πάμε με ένα μικρό μαχαιράκι να καθαρίσω το κρεμμύδι μου. Εδώ έχουμε ένα κρεμμύδι λοιπόν, το οποίο ερχόμαστε και το καθαρίζουμε. Εδώ. Και όσο καθαρίζω το κρεμμύδι, πάμε να δούμε λίγες διαφημίσεις και πίσω για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Το κρεμμύδι μας λοιπόν θα το ψιλοκόψουμε εδώ. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι για το ζωμό μας και να μην το κόψετε τέλεια δεν μας πειράζει. Τη γεύση του θέλουμε να πάρουμε στην μικρή κατσαρόλα που θα κάνουμε τώρα το ζωμό της γαρίδας. Γιατί αυτό μετά θα το περάσουμε από ένα σουρωτήρι και θα πάρουμε μόνο το ζουμί για να φτιάξουμε πολύ νόστιμες και ωραίες τις κάτες μας. Λοιπόν, όπως είναι εδώ το κρεμμύδι, βάζουμε μία μικρή κατσαρόλα δυνατά στην φωτιά και θα προσθέσουμε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Πάμε, 1, 2, 3. Θα πάρουμε μία κουτάλα και θα έρθουμε να τσιγαρίσουμε για αρχή λίγο το κρεμμύδι μας. Και ταυτόχρονα θα βάλουμε μέσα και τις γαρίδες μας. Θα δείτε ότι ενώ φαίνονται έτσι πιο σκούρες, θα δείτε τι ωραίο πορτοκαλί ζωμό, σαν την μπισκ που λέμε. Είναι ο ζωμός που βγαίνει πάντα από γαρίδες, από καραβίδες, από αστακό. Ανακατεύουμε καλά. Να μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι μας. Έτσι. Θα ρίξουμε μέσα λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Πιπέρι, λίγο αλάτι. Μαγειρεύουμε νόστιμες και εύκολες συνταγές. Ωραίες νοστιμιές. Και εδώ είναι λοιπόν τα κεφάλια της γαρίδας. Θέλω να τα δούμε να πέφτουν σιγά σιγά μέσα.
Εδώ, τσακ, τσακ, τσακ. Τέλεια. Και αρχίζουμε τώρα και ανακατεύουμε μαζί με τα κεφάλια και το κρεμμύδι και προσπαθούμε και τα κεφάλια τα σπάμε λίγο για να βγάλουν όλο το ζωμό που έχει μέσα, όλη την υγρασία. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να παίρνει ένα πορτοκαλί χρώμα τα κεφάλια. Να σβήσω το νερό το οποίο βράζει εδώ. Έτσι όπως είναι, ανακατεύουμε καλά, αυτό να το βάλουμε λίγο πιο δυνατά. Και θα χρειαστώ το μετρητή μου, θα βάλω λίγο νεράκι. Θα βάλετε περίπου μισό λίτρο νερό, για να το δω που είμαστε, στο 5. Ωραία. Κοιτάξτε πως αρχίζουν και γίνονται οι γαρίδες πιο πορτοκαλί τα κεφάλια, βλέπετε. Και θα δώσουν όλη τη γεύση, ερχόμαστε και τα σπάμε να βγάλουν όλα τους τα υγρά κατά αυτόν τον τρόπο και ερχόμαστε και σβήνουμε με μισό λίτρο νερό. Και αυτό θα μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο ζουμάκι, το οποίο μετά όταν το σουρώσουμε θα δώσει φοβερή γεύση στις κάτες μας. Αυτό λοιπόν το αφήνουμε τώρα να σιγοβράσει και πάμε εδώ να δούμε το νερό μας το οποίο βράζει. Το έχω από πριν αλατίσει και θα ρίξουμε τις κάτες μας να βράσουν. Ωραία. Αυτές είναι υπέρ αρκετές, 400 γραμμάρια, αφήνω λίγα, δεν πειράζει, ακόμα και λίγο να μένει στο πακέτο, το έχεις και μετά κάνεις μια γρήγορη ένα γρήγορο πιάτο καμιά φορά που είσαι μόνος στο σπίτι. Εδώ ανακατεύουμε και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να βράσουν. Άρα βράζουμε τις κάτες μας, το ζυμαρικό μας και εδώ έχουμε τις γαρίδες μας μαζί με το κρεμμύδι, το οποίο πραγματικά αν μπορούσατε να το μυρίσετε είναι εκπληκτικό. Πάμε να προετοιμάσουμε λίγο τα φρέσκα μας κρεμμύδια, τα οποία χρειάζονται να τα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά. Τα κόβουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια θα πρέπει να καθαρίσουμε τις γαρίδες μας, γιατί θα τις σοτάρουμε μαζί με τα κρεμμυδάκια μέσα στην κατσαρόλα που θα φτιάξουμε τις κάτες με τα θαλασσινά μας. Έτσι λοιπόν κόβουμε εδώ το κρεμμυδάκι και τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Να σας πω ότι πρέπει να τα βράσετε εντελώς, πρέπει να είναι al dente, δηλαδή τα βράσετε περίπου στα 4-5 λεπτά, γιατί το υπόλοιπο βρασμός θα γίνει μαζί με την ντομάτα μέσα στην κατσαρόλα. Ερχόμαστε λοιπόν να τα σουρώσουμε. Κόβουμε πάντα, όπως σας έχω πει, το ζεστό νερό με λίγο κρύο, γιατί είναι και καλό για το σιφόνι να μην χαλάει. Έτσι, βάζουμε κρύο νερό μέσα στην κατσαρόλα μας και σουρώνουμε τις κάτες μας, εδώ. Μέσα στην κατσαρόλα θα τις αφήσουμε να σουρώσουνε και θα τις χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Βάζω αυτό εδώ για να μην μας κόβει τη θέα και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να καθαρίσω τις γαρίδες μου. Θα σας δείξω λοιπόν τον τρόπο. Παίρνετε από κάτω εδώ και πάτε γύρω γύρω. Έτσι. Εδώ, τσακ, και στο τέλος ερχόμαστε και πιέζουμε κάτω την ουρά και βγαίνει κατευθείαν η γαρίδα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα εγώ θα τις καθαρίσω όλες, πάμε μέχρι τη μέση και στο τέλος πιέζεται εδώ την ουρά, τσακ, και βγαίνει αρκεί να είναι ωραία φρέσκια η γαρίδα. Ακόμα και κατεψυγμένη να είναι, παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο να την έχετε αποψύξει σωστά, όχι δηλαδή πολύ γρήγορα με ζεστά νερά. Θα πρέπει να τη βγάλετε στο ψυγείο από την προηγούμενη μέρα, από την κατάψυξη να πάει στο ψυγείο και να αποψυχθεί σιγά σιγά και σωστά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα καθαρίσω όλες μου τις γαρίδες. Λοιπόν, έχω πλύνει τα χέρια μου γιατί καθάρισα όλες τις γαρίδες εδώ. Τέλεια. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα τις φτιάξουμε στην κατσαρόλα μας. Ζεσταίνουμε λοιπόν μία κατσαρόλα, αν γίνεται να είναι αντικολλητική ακόμα καλύτερα,
Και εδώ θα βάλουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε 3-4 κουταλιές λαδάκι και θα έρθουμε να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι μαζί με τις γαρίδες μας. Το βάλουμε λοιπόν να ζεσταθεί. Ο ζωμός μας εδώ είναι φοβερός. Θα τον βάλω εδώ να τον δει ο φίλος μου ο Σάββας από το φοβερό γερανό που έχουμε. Και πάμε να βάλουμε το κρεμμύδι μας μέσα στην κατσαρόλα. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ και να μείνουμε εδώ παρακαλώ σε αυτό το πλάνο. Βλέπετε μέσα είναι οι γαρίδες και κοιτάξτε τι ωραίο ζουμάκι που έχει γίνει. Θα έρθουμε να το σουρώσουμε μετά και εκεί θα συνεχίζει ο βρασμός για τις σκάτες. Και τώρα πάμε εδώ στην κατσαρόλα μας που βάζουμε το κρεμμύδι μας. Θα το αφήσουμε να υδρώσει και να μαλακώσει καλά. Και θα έρθουμε να προσθέσουμε μέσα τις γαρίδες μας για να έρθουμε να μαγειρευτούν. Τις οποίες όμως μετά θα τις αφαιρέσω τις γαρίδες. Γιατί δεν πρέπει να τις αφήσουμε να βράσουν μαζί με τις σκάτες, γιατί θα γίνουν σαν τσίχλα, θα σφίξουν πάρα πολύ. Προσθέτουμε λοιπόν και τις γαρίδες μας μέσα και θα γίνουν πολύ ωραία και πολύ γρήγορα. Και θα πάρουμε εδώ ένα μπολάκι και μετά θα δείτε πώς θα τις αφαιρέσουμε. Αυτό το δυόσμο τον πάω και τον φέρνω, αλλά στο τέλος δυόσμο μου θα σε κόψω και θα σε βάλω μέσα στο φαγητό. Οι γαρίδες θα δείτε ότι ξαφνικά από εκεί ήταν σκούρες αρχίζουν και γίνονται πιο πορτοκαλί, γιατί αρχίζουν και ψήνονται. Και η γαρίδα δεν θέλει καθόλου πολύ ψήσιμο. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμη. Όπως και ο αστακός. Το καλοκαίρι αν βρείτε κανένα αστακό να ξέρετε ότι θέλει βράσιμο 7 λεπτά το κιλό. Δηλαδή αν έχετε ένα αστακό που είναι 2 κιλά θέλει 14 λεπτά βράσιμο. 1 κιλό αστακός 7 λεπτά και είναι το τέλειο σωστό βράσιμο, αλλιώς σφίγγει και χάνει όλη του την ουσία. Οι γαρίδες μας εδώ δεν χρειάζεται να παραγίνουνε, γιατί η θερμοκρασία συνεχίζει και τις ψήνει και φυσικά μετά θα έρθουμε και θα τις βάλουμε και μέσα στις σκάτες που θα συνεχίζουν να ψήνονται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εδώ είναι έτοιμες, τις βάζω σε ένα μπολ. Αν μείνει και λίγο κρεμμυδάκι δεν μας πειράζει, βασικά τις γαρίδες να πάρουμε και το κρεμμυδάκι μαζί, αλλά να μείνει και λίγο μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ. Και όπως είναι ζεστή κατσαρόλα, ερχόμαστε και προσθέτουμε την πιπεριά μας, την οποία πρέπει πολύ τώρα γρήγορα να την κόψω σε μικρά κομμάτια. Βλέπετε την φιλετάρω γρήγορα. Είναι καλό να το έχετε προετοιμάσει αυτό, εντάξει, εγώ μπορώ και το κόβω λίγο πιο γρήγορα εδώ. Θα πάμε λοιπόν να βάλουμε την πιπεριά να έρθει να μαλακώσει. Θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα μας. Αυτά είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου έτσι φαγητά και ωραίο νηστίσιμο φαγητάκι. Εδώ βάζουμε λοιπόν την πιπεριά, ανακατεύουμε καλά με το κρεμμύδι και προσθέτουμε μέσα στην κατσαρόλα τις σκάτες τις οποίες έχουμε βράσει μόνο 4 με 5 λεπτά. Δηλαδή θέλουν ακόμα να βράσουν και θα έρθουν να γίνουν με την ντομάτα που θα ρίξουμε. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το ντοματάκι μας. Βλέπετε. Εδώ. Τέλεια. Θα ρίξουμε λίγο πασάτα ντομάτας. Περίπου ένα ποτήρι. Τέλεια. Και φυσικά εδώ θα πέσουν μέσα τα μύδια για να πάρουν βρασμό. Ρίχνουμε μέσα τα μύδια μας. Και χρειαζόμαστε και φυσικά υγρό για να βράσουν οι κάτες και να γίνει ωραίο το φαγητό μας. Πού θα το βρούμε? Μα πολύ απλά, είναι ο ζωμός που φτιάξαμε από τις γαρίδες. Θα πάρω ένα ωραίο σουρωτήρι, το βάλω εδώ όπως είναι και με προσοχή θα έρθω και θα το σουρώσω. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο εδώ μέσα. Βλέπετε την κατσαρόλα, τι ωραία που είναι. Σακ. Εδώ. Και να πέσουν δεν μας πειράζει, έτσι ώστε να στραγγίξουν όλα.
Και έτσι έχουμε πάρει όλη τη γεύση από τα κεφάλια, από το κρεμμύδι. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη, θα πάει για πλύσιμο. Ανακατεύουμε καλά. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και θα το αφήσουμε να έρθει το φαγητό να σιγοβράσει με καπάκι, το οποίο όμως δεν θα είναι εντελώς σκεπασμένο, γιατί θέλουμε να υπάρχει η εξάτμιση λίγο του ζωμού. Άρα το κλείνουμε και το αφήνουμε περίπου για ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο, 10 λεπτά νομίζω ότι είναι περαρκετό, να έρθει να σιγοβράσει περίπου στο 6, στο 7. Νομίζω ότι σιγά σιγά το φαγητό μου είναι έτοιμο, έχει αρχίσει ήδη και εξατμίζεται μέσα το υγρό. Είναι ωραίο να αφήσετε και λίγο ζουμάκι μέσα. Πριν βάλετε μέσα τις γαρίδες και το κρεμμύδι, θα πρέπει να πάρετε ένα κουτάλι και φυσικά να δοκιμάσετε εάν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Η δοκιμή είναι από τα πιο βασικά πράγματα στην κουζίνα. Όποιος δεν δοκιμάζει, δεν μαγειρεύει σωστά, γιατί δεν μπορεί να ξέρει το τι γίνεται. Και φυσικά φυσάμε για να μην καούμε. Νόστιμο, αλλά φιλαράκι, θέλει λίγο αλατάκι ακόμα. Αλατάκι και φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, το αγαπημένο μου. Χαμηλώνω τη φωτιά και το αφήνω σιγά σιγά να έρθει να γίνει. Και όπως σας είχα πει, θυμάστε, τις γαρίδες δεν τις είχα ψήσει εντελώς, γιατί θα μπουν μέσα σε κάτι ζεστό και θα συνεχίσουν να ψήνονται. Ερχόμαστε λοιπόν και τις προσθέτουμε και αυτές μαζί με το κρεμμυδάκι μέσα στο φαγητό μας. Θα δώσει και έτσι ωραίο φρέσκο χρώμα και ανακατεύουμε πολύ πολύ καλά. Όχι με το μεταλλικό μέσα στο αντικολλητικό, για να μην το χαλάσετε. Να χρησιμοποιείτε ξύλινη κουτάλα. Και αυτό βέβαια θέλει δυόσμο. Χωρίς δυόσμο δεν γίνεται τίποτα. Άρα δυόσμε, ήρθε η ώρα σου, το αφήνω στο μάτι του. Και θέλω να πάρετε μόνο φυλλαράκια, όχι ρίζα. Θα κόψετε καλά εδώ φυλλαράκια από φρέσκο δυόσμο, τουλάχιστον καμιά εικοσαριά, 3-4 και τις κορυφές. Εδώ, 9, 11, 12 και κορυφή, 3, 14... λίγο πιο μεγάλα και θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα τον κόψουμε σε λεπτά κομματάκια εδώ και θα μπει μέσα. Αλλά όταν βάλετε δυόσμο θα πρέπει να τον βάλετε την τελευταία στιγμή. Πριν σερβίρετε θα τον κόψετε και θα τον βάλετε εκείνη την ώρα και θα δώσει πραγματικά όλη του τη γεύση. Τον ψιλοκόβετε κατά αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά. Εάν δεν μπορείτε εσείς με μεγάλο μαχαίρι θα πάρετε ένα πιο μικρό μαχαιράκι και όπως θα τον έχετε εδώ στα χέρια σας θα έρθετε και κοιτάξτε, τον κόψτε πολύ απαλά, σιγά σιγά, ακριβώς το ίδιο κόψιμο είναι, αντί για μεγάλο, με ένα μικρό μαχαίρι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω συνηθίσει με τα μεγάλα, αλλά και εσείς αν έχετε ένα καλό μικρό κοφτερό μαχαίρι, μπορεί να κάνετε εξίσου πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως είναι λοιπόν ο δυόσμος, τον παίρνω, το βάζουμε μέσα, κλείνουμε τη φωτιά μας, γιατί έχει θερμότητα η κατσαρόλα, να ξέρει ότι πάντα συνερχίζει η θερμότητα και ανακατεύουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Έχουμε μέσα στις κάτες μας λοιπόν την πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι, τις γαρίδες, τα μύδια και φυσικά το ντοματάκι, την μπασάτα και το φοβερό ζωμό τον οποίο κάναμε από τις γαρίδες. Θα τα αφήσω λίγο να κάτσει το φαγητό πριν το σερβίρω και εδώ θα ήθελα να δούμε ξανά τα υλικά μας για αυτούς οι οποίοι δεν τα σημειώσαν. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτή τη συνταγή τι χρησιμοποιήσαμε. 250 γραμμάρια μεσαίες γαρίδες καθαρισμένες, δεν πετάμε τα κεφάλια. 250 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα, 400 γραμμάρια κάτες, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια καθαρισμένα, μία πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό ντομάτας, ένα ποτήρι αποφλοιωμένα ντοματάκια, 2-3 κουταλιές ψιλοκομμένο δυόσμο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάω λοιπόν να φέρω ένα πιάτο για να σερβίρουμε μέσα εδώ το φαγητό μας. Νομίζω ένα ωραίο βαθύ πιάτο θα ήθελα, σαν και αυτό. Και μιας και είμαι εδώ και βλέπω την τάση μου,
Θέλω να πούμε λίγο για το διαγωνισμό. Εάν θέλετε να κερδίσετε μία τάσιμο αυτόματη μηχανή ροφημάτων, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 5515. Πολύ απλά θα γράψετε τάσιμο κενό το ονοματεπώνυμό σας και θα λάβετε μέρος, θα λάβετε συμμετοχή για να κερδίσετε αυτή τη μηχανή. Υπάρχει κι άλλος τρόπος όμως, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 988-190 και θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας και έτσι κάποιος ή κάποια τυχερή στο τέλος του μήνα θα είναι ή κερδισμένη ή ο κερδισμένος αυτής της μηχανής. Μπορείτε να πιείτε το εσπρεσάκι σας, τη σοκολάτα σας, το τσάι σας και ωραίο καφεδάκι εσπρέσο Jacobs. Λοιπόν, εδώ θα σερβίρουμε το φαγητό. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Νομίζω ότι όλοι θα θέλετε να φάτε ένα τέτοιο πιάτο. Εγώ τουλάχιστον δεν σας κρύβω ότι θα το φωτογραφίσω μεν πρώτα εδώ για να το δείτε στο OK την Κυριακή μαζί με τη σημερινή, αλλά μετά νομίζω ότι θα το φάμε. Εδώ και είναι ό,τι πρέπει. Να το δούμε παρακαλώ έτσι και από πάνω, τόσο ωραίο πιάτο. Σήμερα λοιπόν μαγειρέψαμε κάτες με μύδια, με γαρίδες. Ένα πολύ εύκολο, νόστιμο και γρήγορο φαγητό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!